Δεύτερο μέρος στις απόψινες καμπάνες. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για οικονομία και θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον κύριο Στέλιο Νομικό. Καλησπέρα σας, κύριε Νομικέ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας απόψε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, οικονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και δικηγόρος και καθηγητής και πάρα πολλά πράγματα και γνωρίζετε τα πράγματα και εκ των έσω και από την πλευρά της αγοράς και θα προσπαθήσουμε να σας εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο, κύριε Νομικέ, διότι αλλάζουν πολλά πράγματα. Και το πρώτο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, ακούσαμε προσεκτικά, έχουμε ακούσει γενικότερα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Θεοχάρης και τα νομοσχέδια τα οποία έχουν περάσει. Αλλάζουν οι έλεγχοι. Και θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς αλλαγές αναμένουμε και τι είδους ελέγχους θα κάνει από εδώ και πέρα το Υπουργείο. Ποιους έχει βάλει στο στόχαστρο, παρακαλώ. Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή. Να σας αναφέρω ότι η τεχνολογία, η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζει η ΑΔΕ ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή, από την 1η-1η του 2003 που εγκαταλείφθηκε το ISISnet και εφαρμόστηκε το TaxNet, μέχρι σήμερα η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σε τέτοιο σημείο όπου ο ελεγκτής δεν έχει πλέον την υποχρέωση να βρίσκεται σε φυσική επαφή με το φορολογούμενο και για ευνοητούς λόγους, αυτό όπως ακούγεται στην αγορά, αλλά με τα εργαλεία που έχει ο φορολογικός ελεγκτής μπορεί άμεσα να διασταυρώσει πολυεπίπεδα και σε χρονολογικό βάθος πενταετίας για τα ψήγματα των φορολογικών υποθέσεων που έχουν ένα ψήγμα φοροδιαφυγής και μπορεί να φτάσει και στην 20ετία στα οικονομικά εγκλήματα, στα κακουργήματα. Έτσι λοιπόν έχει προγραμματιστεί για φέτος έως και το τέλος του έτους, αυτό το οικονομικό έτος του 2024, έχει προγραμματίσει η υπηρεσία περίπου 72.885 ελέγχους με προτεραιοποιήσεις, με ράντες, με ειδικούς αλγόριθμους που σε αυτό βοηθά ο υπερυπολογιστής που έχει η ΑΔΕ στην Καλλιθέα, το λεγόμενο ρομποτάκι που έχει γράψει και η αγορά, και έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλο τον κλάδο ανά πενταετία σύμφωνα με τους τζίρους, τα μεικτά αποτελέσματα, τα καθαρά αποτελέσματα που κάνει η μία επιχείρηση σε σχέση με μια άλλη, δηλαδή αν μια επιχείρηση με τον ίδιο τζίρο και ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας παρουσιάζει ικανοποιητικά κέρδη, ενώ η άλλη παρουσιάζει ζημίες και παράλληλα συνεχόμενες, σίγουρα θα βγει εντολή ελέγχου και θα ψαχθεί πολυεπίπεδα και όταν λέμε πολυεπίπεδα με άνοιγμα λογαριασμών και θα φτάσει και στα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, την νομική οντότητα ή την ατομική επιχείρηση για τον τρόπο της ζωής τους και τον τρόπο που καταναλώνουν τα χρήματα που έχουν δηλώσει στο Ε1 και τα χρήματα που φαίνονται μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τότε κύριε Νομικέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορεί να είναι και όχι ιδιαίτερα έξυπνη η ερώτηση που θα σας κάνω. Τότε για ποιο λόγο με το νέο φορονομοσχέδιο υπήρξαν τόσες πολλές, ας το πούμε έτσι, αντιδράσεις για το γεγονός ότι όσοι μικρομεσαίοι δεκτούν να ελεγχθούν θα έχουν και φοροελαφρύνσεις και όλα τα σχετικά και συζητούσαμε τότε με τις ώρες και με την αγορά ότι τι απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά εφόσον σε πολύ λίγο από ό,τι αντιλαμβάνουμε όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ως επαγγελματίας, χωρίς καμία χρειά έτσι κομματισμού και πολιτικής διάστασης, αυτοί που διαμαρτύρονται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικοί επιχειρηματίες, δεν λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι δηλώνουν πολύ λιγότερα χρήματα, καθώς και ζημιές, από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που επειδή οι επαγγελματίες αυτοί δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να μην εκδώσουν φορολογικό στοιχείο, πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα χρήματα πάνω από τα 10.000 ευρώ που έρχεται τώρα αυτό το λεγόμενο νέο τεκμήριο να δηλώνουν αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 10.920 και έρχονται και διαμαρτύρονται γιατί σου λέει η υπηρεσία «ΟΚ,
μαχητό το τεκμήριο, συνταγματικό το δικαίωμά σου από τη νομική επιστήμη και τη νομική πραγματικότητα και τη νομική δεοντολογία, όμως θα μου επιτρέψεις για να δεχτώ ότι εσύ τα 2.000 που δήλωσες ετήσια ή τις ζημιές που δηλώνεις πάνω από 5 χρόνια, και πώς μπορείς αυτή την επιχείρηση να την δραστηριοποιείς με τόσα χρόνια ζημιάς, γιατί και από τα έτοιμα να τρως, κάποια στιγμή τελειώνει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, τελειώνουν και δεν μπορείς να βάσεις και μετρητά πλέον. Εδώ και τόσα χρόνια από την 1η-1η του 2012-2013 που έχουμε θέμα με τα μετρητά, με τους νέους ελέγχους και με το καινούριο ΚΦΑΣ, τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών. Έτσι λοιπόν έρχεται και του λέει, συμφωνώ μαζί σου, το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θα σε ελέγξω να δω ότι πραγματικά έχεις αυτές τις ζημιές. Από εκεί πέρα όμως, αν έχεις αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, αν έχεις σπίτια, αν έχεις ιδιωτικά σχολεία, αν έχεις καταναλώσεις που φαίνονται μέσα από τα εξτρέ σου, εκεί το λιγότερο θα φορολογηθείς για την επιπλέον φορολογητέα ύλη που θα συλλέξει η εφορία, και σίγουρα υπάρχουν και κάποιες ποινικές διαδικασίες στα σοβαρά θέματα, τα οικονομικά εγκλήματα. Που εδώ μπαίνει και η λήψη και η αποδοχή των εικονικών φορολογικών στοιχείων. Το ρομποντάκι θα μπορεί να ανακαλύπτει αυτούς που το έχουν κάνει επάγγελμα, κύριε Νομικέ. Ή θα πηγαίνει σε αυτόν ο οποίος έκανε το λάθος, ή ο λογιστής του δεν τον πρόσεξε ιδιαίτερα, ή εν πάση περιπτώσει... αντιλαμβάνεσαι τώρα, θα ασχοληθούν με τα σοβαρά, θα ασχοληθεί το ρομποτάκι με τα σοβαρά ή θα ασχοληθεί με τα ψηλά? Πολύ σωστή ερώτηση. Από τη δική μου την εμπειρία θα σας πω ότι θα ασχοληθεί με τα σοβαρά, γιατί το ζω και εγώ στην αγορά, διότι είναι ράντες, είναι κλειδάρδι. Δεν επεμβαίνει άνθρωπος να πει, ξέρεις, είναι ο Στέλιος φίλος μου, τον αφήνω στην άκρη και πιάνω το Δημήτρη. Αυτά τελειώσανε, και να ξέρετε ότι τελειώνουν και φτάνουμε στο πρότυπο της δυτικής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, που θα παίρνεις πλέον ένα αντίγραφο συναλλαγής που θα σου λέει ότι εκαθαρίσαμε τη φορολογική σου δήλωση, σου πήραμε τόσα από τον τραπεζικό λογαριασμό ή σου επιστρέψαμε τόσα. Εκεί πάει. Το IRS, το IRS το αμερικάνικο εφαρμόζεται εδώ. Γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 885 προτεραιοποιημένες υποθέσεις για μεγάλη φοροδιαφυγή. Μην ξεχνάτε πια το ηλεκτρονικό εμπόριο, μην ξεχνάτε όλες αυτές τις απάτες που γίνονται στο ΦΠΑ με τα καρουζέλ. Αυτή τη στιγμή κοιτάζει ο φορολογικός μηχανισμός, ο ελεκτικός μηχανισμός, να βρει την υψηλή παραβατικότητα, να βρει επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, δηλαδή να προσφέρουν στον κρατικό κορβανά ώστε να ασκήσει την κοινωνική του πολιτική, όχι να τον ισοπεδώσει τον επιχειρηματία. Ναι. Δεν μπορείς να κλείσει μια επιχείρηση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Θα ψάξουν τις δωρεές που είναι της μόδας. 800.000 ευρώ κάθε γονέας, το γνωρίζετε αυτό το αφορολόγητο. Τις γονικές παροχές, τις αγοροπολισίες των ακινήτων που κατά τεκμήριο κάνουμε ένα συμβόλαιο. Τώρα λέει ότι το συμβόλαιο πρέπει να είναι μόνο μέσω τραπέζης. Αλλά όταν εγώ συμφωνήσω να αγοράσω το ακίνητό σας 200.000 ευρώ στα χαρτιά και σας δώσω 100.000 άνευ, αυτό δεν μπορείς να το βρεις. Και γι' αυτό το λόγο και οι υπηρεσίες εκμεταλλεύονται και τις καταγγελίες. Αυτό λύνεται μόνο με ένα τρόπο. Εάν καταφέρει να συμβαδίσει η αντικειμενική αξία με την εμπορική αξία. Αυτό δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είμαστε η μοναδική χώρα, κύριε Νομικέ, που υπάρχει αυτό το καθεστώς, να το πω, ιδιαιτερότητα να την αποκαλέσω. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ειδικά, τώρα μου δώσατε κάτι, μια αφορμή σας παρακαλώ, ότι ειδικά στις περιοχές που είναι εκτός αντικειμενικού ελέγχου και προσδιορισμού αυτής της αντικειμενικής αξίας, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Σας συνδέω με την Golden Visa, που εκεί γίνεται το έλα να δεις. Τώρα πια όσοι είναι πάνω από 3.100 κάτοικοι κλπ. Στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, θα έχουν 800.000 υποχρέωση να πληρώσουν για να πάνε την πενταετή τους Visa. Και έχουμε πολλά πρόστιμα που φτάνουν και τα 50.000 ευρώ για αυτόν που θα έχει παραβατικότητα. Αποκλεί τη σύνδεση με το Airbnb,
Και επίσης σου δίνει τη δυνατότητα, μην θέλετε να αναφέρω για την Golden Visa, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Θέλω, όχι, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέρετε, την ώρα που συζητούσαμε γενικότερα για τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής και είδαν και πάρα πολλοί συνεργάτες εδώ ότι θα έχουμε έναν άνθρωπο σαν και εσάς για να τον ρωτήσουμε έτσι, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Οι περισσότεροι, ξέρετε τι μου είπαν, για τα τέλη κυκλοφορίας ρώτα. Διότι... Να σας πω, κύριε. Ναι. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο έτος 2035, ναι, όπου τέλος οι κινητήρες της εσωτερικής κάψης. Δεν θα ξαναβγεί αυτοκίνητο πέρα του ηλεκτρικού. Και τα υβριδικά δεν θα υπάρχουν. Από το 2025, η ειδική ομάδα επιστημόνων δουλεύει το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Τα υβριδικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν στην πατρίδα μας πρώτη 21 και μετά και έχουν ρήπους, αν θυμάμαι καλά, 1,22 μικρογραμμάρια, αυτό είναι το όριο. Από εκεί και πέρα όλα τα αυτοκίνητα θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας εκτός από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Ναι. Και σίγουρα θα υπάρξει πρόταση ώστε να ανέβουν πολύ τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Σίγουρα θα ανέβει το κόστος των παλαιών άνω της 20ετίας και ρυπογόνων αυτοκινήτων. Μισό λεπτό, κύριε Νομπικέ. Με γνώμονα ότι θα δώσει κίνητρα. Εμάς που μας αρέσει να απολαμβάνουμε, να βάζουμε το κλειδί στη μηχανή του αυτοκινήτου και να ακούμε τον κινητήρα και εν πάση περιπτώσει... Ναι. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν μπορούν, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν αυτοκίνητο, διότι το να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μία κουβέντα. Τι θα γίνει με αυτούς? Συμφωνώ απολύτως, γιατί η σημερινή τεχνολογία δεν σε βοηθά στα μεγάλα και ακριβά αυτοκίνητα, πάνω από 150.000 ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να φτάσεις με κανονικές συνθήκες πάνω από τα 300 χιλιόμετρα. Ναι. Το επόμενο είναι ότι σου δίνει μια επιδότηση των 8.000 ευρώ, όμως τα αυτοκίνητα της προηγούμενης γενιάς, 5 χρόνια πριν, δεν υπήρχε φτηνότερο αυτοκίνητο αξιόπιστο κάτω από 50.000 και 57.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να πάρει τέτοιο αυτοκίνητο. Από την άλλη, όταν έχεις ένα αυτοκίνητο που σου φτάνει να κάνεις μέσα στην Αθήνα 250 χιλιόμετρα, δεν είναι εφικτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στείνεται ένας, δηλαδή δημιουργείται ένας πυλώνας που δεν είναι από τη μία στιγμή στην άλλη, να έχουμε μπαταρίες με περισσότερη ισχύ, να έχουμε τη δυνατότητα τα βενζινάδικα να μετατραπούν σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Συζητούσαν μήπως βάλουμε και στα σπίτια μας μπρίζες. Κάποιοι μπορούν να βάλουν που έχουν πάρκινγκ. Η πολυκατοικία, η μονοκατοικία και ο άνθρωπος που μένει στη γειτονιά δεν μπορεί να βάλει μπρίζα απ' έξω, γιατί θα του τη φάνε. Στην κοινή γλώσσα. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να δοθούν, όπως σωστά κατάλαβα αυτό λέτε, κίνητρα, αλλά όχι κίνητρα της απόσυρσης που έχουμε ξαναζήσει. Και βέβαια ένας φτωχός άνθρωπος με αυτά τα εισοδήματα, ειδικά ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πάρει αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή από τη μια λέμε, ναι, θα εφαρμόσουμε πρόστιμα, αλλά από την άλλη πώς θα πάει ο άνθρωπος αυτός να αγοράσει τη νέα τεχνολογία? Ναι, και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει θέλει να κρατήσει το παλιό του αυτοκίνητο. Με αυτούς τους ανθρώπους θα γίνει? Απλά κάθε χρόνο θα πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους στα τέλη κυκλοφορίας? Θα πληρώνουν και σίγουρα θα μπουν και δαχτύλοι προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Και να ξέρετε, για να σας κάνω έτσι ένα μικρό χιούμορ, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, φροντίζουν να έχουν ένα κουμπάκι για να ακούσει ένα τύπο κινητήρα που θες εσύ. Το ξέρετε αυτό? Ναι. Και για τον κόσμο που περνάει, ναι, και για τον κόσμο που περνάει και μπορεί να τον χτυπήσεις, αλλά και για αυτό που είπατε εσείς, ξέρεις, θέλω εγώ θέλω να ακούω τον κινητήρα μου. Ναι, έχετε δει. Έχουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέμε συχνά, κύριε Νομικέ.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό τρίμερο. Να είστε καλά επίσης. Καλό να είστε βράδυ. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Θα κάνουμε μία μικρή παύση όσον αφορά στα οικονομικά. Θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή τελικά με τον κύριο Τσάπαλο, με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάκτυλο, και να σας ευχηθούμε και επισήμως καλή επιτυχία, κύριε πρόεδρε. Ανακοινώθηκαν τα πρώτα 28 ονόματα των υποψήφιων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το δικό σας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, και χαίρομαι που τα λέμε και πάλι. Τώρα να σας κάνω την κλισέ ερώτηση. Πώς και το αποφασίσατε? Α, κοιτάξτε, είναι απλό. Η υγεία είναι κυρίαρχο θέμα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη και τι το έχει αφήσει στα κράτη-μέλη μετά την πανδημία αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να έχει συμμετοχή στα θέματα της υγείας. Και θεωρούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι γιατροί, ότι είναι καλύτερο να συμμετέχουμε εμείς που φροντίζουμε τους ασθενείς καθημερινά για τους ασθενείς μας, από το να τα αφήνουμε τις πολιτικές να χαράζονται σε επίπεδο ανώνυμης γραφειοκρατίας. Αυτό το οποίο λέτε, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να το ξεκαθαρίσω, καμία διάθεση από τη δική μας την πλευρά να προμοτάρουμε τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο, αλλά ξέρετε τι, θα πω αυτό που σκέφτονται πάρα πολλά εκατομμύρια συμπολίτες μας. Να στείλουμε στην Ευρωβουλή, όπως πρέπει να έχουμε και μέσα στην Ελληνική Βουλή, ανθρώπους που να γνωρίζουν συγκεκριμένο αντικείμενο και να μπορέσουν να συνεισφέρουν, να συνδράμουν, να μην αποφασίζουν άνθρωποι για εμάς, παραδείγματος χάρη, για τα θέματα της υγείας, που δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Κύριε Παπαδάκη, να σας πω την αλήθεια, αυτό τελικά είναι η κρίση του λαού. Έτσι, δηλαδή, η κρίση στο ψηφοφόρο θα αποφασίσει ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει με οποιοδήποτε κριτήριο. Από την πλευρά μας, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το ρόλο αυτό μπορούμε να τον υπηρετήσουμε. Και γι' αυτό και εκτιθέμεθα. Και ως εδώ. Τα υπόλοιπα όλα είναι θέμα των ψηφοφόρων. Τα υπόλοιπα είναι ενεθέτω και έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, να περάσουμε στα αμιγώς δικά σας, κύριε Πρόεδρε, στα ιατρικά ζητήματα. Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ημέρες από εκείνη την Τρίτη που είχαμε τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία. Πώς πηγαίνει το μέτρο? Είναι τα πράγματα τόσο θετικά όσο μας θα μεταφέρουν από το Υπουργείο Υγείας? Κύριε Παπαδάκη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, το μέτρο αυτό θα διακριθεί θέλει βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μέσα σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσει κανείς ότι ναι, πετύχαμε ή όχι αποτύχαμε. Και δεν υπάρχει και ορισμός επιτυχίας ή αποτυχίας στο συγκεκριμένο μέτρο. Κατά τη δική μας την άποψη δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε καταστροφές, ούτε ανορθώσεις, ούτε αναγεννήσεις. Τίποτα από τα δύο. Θα είναι μια λειτουργία η οποία θα συνυπάρχει με τη λειτουργία των νοσοκομείων που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Μια λειτουργία παρόμοια με τα απογευματινά ιατρία και ως εκεί. Δηλαδή δεν είναι καλό να αισθανόμαστε ότι έχει μπει κάποιο στοίχημα, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Υπάρχει μια ακόμη εναλλακτική για τους πολίτες, προκειμένου να κάνουν το οποιοδήποτε χειρουργείο, είτε βρίσκονται σε αναμονή, είτε όχι. Εφόσον επιθυμούν. Πάντως οι έλεγχοι θα είναι συνεχόμενοι, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι, έτσι. Να μην έχουμε άλλου είδους φαινόμενα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πρέπει. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για τις συνταγογραφήσεις του ΕΟΠΗ. Διαβάζω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογράφησης του ΕΟΠΗ εξετάζει περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, κουτουλού, και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους των γιατρών επιβάλλονται κυρώσεις. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, εξακολουθούν να υφίστανται? Έχουμε κάποια φαινόμενα πολύ λίγα
όπου έχουμε υπερβάσεις για ιδιωτελείς σκοπούς και εκεί καλώς ελέγχονται. Ναι. Έχουμε και κάποιες περιπτώσεις όμως, κύριε Παπαδάκη, όπου άνθρωποι εμφανίζουν αυξημένη συνταγογραφία, διότι παραδείγματος χάρη είναι ο μόνος γιατρός σε ένα ολόκληρο τμήμα ή σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο και πρέπει να συνταγογραφείς για πάρα πολλούς ασθενείς. Και θα πρέπει ο οποίος πριν καλέσει τους γιατρούς σε οποιοδήποτε είδους συζήτηση για αυτό το θέμα, να ξεχωρίζει ποιον καλεί. Διότι πάρα πολλές φορές έχουν κληθεί άνθρωποι αδίκως για υπέρβαση. Υπέρβαση που προήλθε από το γεγονός του μεγάλου όγκου εργασίας. Εάν η υπέρβαση προέρχεται από μεγάλο όγκο εργασίας, δεν μπορεί κανείς να ρωτάσει τον γιατρό γιατί το έγραψε. Το έγραψε γιατί το χρειαζόταν ασθενής. Εάν όμως δεν συνοδεύεται από μεγάλο όγκο εργασίας, τότε είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε αντικαρκυνικά νοσοκομεία και έπρεπε να γράψουν φάρμακα για πολλούς ασθενείς και ήταν μόνοι εκείνη τη χρονική περίοδο, να τους ρωτάει ο οποίος μετά γιατί τα έγραψε. Τα έγραψε γιατί έπρεπε να τα γράψει. Φαντάζομαι ότι αυτή η Επιτροπή Ελέγχου έχει ανθρώπους μέσα που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, γιατί αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην βάζουμε στη γωνία τον γιατρό, ο οποίος το μοναδικό πράγμα που προσπάθησε να κάνει είναι να βοηθήσει. Δεν έχει γιατρό η Επιτροπή αυτή. Δεν έχει γιατρό. Δυστυχώς. Συγγνώμη, και ποιοι κάνουν τον έλεγχο, κύριε Πρόεδρε? Γραφειοκρατία. Διοικητική υπάλληλη. Δεν έχει γιατρό. Με συγχωρείτε, ο διοικητικός υπάλληλος τι σκαμπάζει? Δηλαδή, αν με βάλετε εμένα να πάω να κάνω έναν έλεγχο σε εσάς, θα μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς κάνετε ή δεν κάνετε? Μα είναι σοβαρό τώρα αυτό? Τα νούμερα θα δείτε και γι' αυτό και τόνισα προηγουμένως ότι αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι είναι αναγκαίοι εκεί όπου υπάρχει πραγματική υπέρβαση, γι' αυτό να είμαστε ξεκάθαροι, θα πρέπει να ξεχωρίζουν όμως τους ανθρώπους που δεν είχαν άλλη επιλογή από αυτό και διότι έπραξε περίπτωση στους ασθενείς τους. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό και το ανέφερα. Τώρα, η Επιτροπή Ελέγχου, που εν πάση περιπτώσει είναι διοικητική υπάλληλη, το ακούσαμε και αυτό, βρίσκει ότι υπάρχει κάτι το μεμτό στον τάδε ή στο δίνα γιατρό. Το πόρισμα που το στέλνει, στο Υπουργείο ή απευθείας στη δικαιοσύνη? Ο γιατρός καλείται να δώσει εξηγήσεις, ναι, και αν αυτό δεν κριθεί επαρκές, σε επιβάλλεται πρόστιμο. Σε ποιον δίνει εξηγήσεις ο γιατρός, τουλάχιστον δίνει σε γιατρούς? Στην επιτροπή. Σε αυτή την επιτροπή. Σε αυτή την επιτροπή. Ναι, σε αυτή την επιτροπή. Γιατί εμένα μου φαίνεται κάτι στραβό σε όλο αυτό τώρα, κύριε Πρόεδρε? Γιατί κάτι είναι στραβό σε όλο αυτό. Γι' αυτό σας φαίνεται κάτι στραβό. Δεν σας φαίνεται κάτι στραβό σε ένα πράγμα ολόησιο. Γι' αυτό και επισήμανα αυτό που επισήμανα προηγουμένως. Έχετε ζητήσει να αλλάξει τουλάχιστον η Επιτροπή και να έχει έστω ένα γιατρό μέσα, βρε παιδί μου, κάτι, οτιδήποτε? Το έχετε συζητήσει με τον Υπουργό? Ναι, και περιμένουμε κάποιο είδους αλλαγή να γίνει. Άρα ήταν θετικός ο κύριος Γεωργιάδης? Το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα καταλάβει κάποιος. Αυτό προφανώς το καταλάβει. Ξέρετε, διότι αναφερθήκατε στα αντικαρκυνικά και μου ήρθε απευθείας στο μυαλό αυτή η υπόθεση η οποία είχε σκάσει πριν από πόσα χρόνια, περίπου μία πενταετία, κύριε Πρόεδρε, που πήγαιναν κάποιοι, είχαν στήσει ολόκληρο κύκλωμα και παίρνανε τα αντικαρκυνικά, τα χάπια τα οποία περίσευαν από τους ασθενείς. Ναι, σωστά το λέτε. Πριν μια πενταετία ήταν αυτό περίπου, ναι. Άρα λοιπόν χρειάζονται εξειδικευμένοι άνθρωποι που να γνωρίζουν και να μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος είναι αυτός ο οποίος την κάνει την κουτσουκέλα με το γιατρό που, επαναλαμβάνω, προσπαθεί να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Και ακούω με χαρά το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, το έχει ακούσει αυτό το οποίο του έχετε πει και ψάχνει να βρει τρόπους να το λύσει. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα της μηνυγκίτιδας. Διαβάζω επίσης, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών η 42χρονη από την Αμαλιάδα. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί 19χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, που στα τέλη Φεβρουαρίου προσβλήθηκε επίσης από μηνυγκίτιδα. Σοβαρό όλο αυτό? Και ναι. Κοιτάξτε, γιατί φαίνεται ότι μας ξεφεύγει αυτό, κύριε Πρόεδρε, αν μας ξεφεύγει? Δεν μας ξεφεύγει. Πάνω κάτω στα ίδια περιστατικά έχουμε κάθε χρόνο. Η μηνυγκίτιδα
έχει αυτό το χαρακτηριστικό, μας δίνει μερικούς ανθρώπους με πολύ βαριά νόσο, συνήθως νεαρούς. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν συνιστά πρόβλημα δημόσιας υγείας σαν αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν, διότι μεταδίδεται μια σχετική δυσκολία, αλλά σε ανεμβολία στους ανθρώπους. Οι ανεμβολίες αυτοί κινδυνεύουν, έχουν μια πιθανότητα, εφόσον προσβληθούν, να αναπτύξουν και βαριά συμπτώματα. Γι' αυτό και στις περιοχές όπου υπάρχει και υπήρξε αυτή η σύσταση το περασμένο και το προπερασμένο Σαββατοκύριακο για την Αχαΐα, η σύσταση ήταν να αποφεύγονται οι συγχρονισμοί με αγνώστους ή με ασθενείς. Οι δε ασθενείς, ακόμα και με ελαφρά συμπτώματα, να αυτοπεριοριστούν. Χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω από απλή κοινωνική συναστροφή. Χρειάζεται μια αγκαλιά, ένα φιλί. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν μεταδίδεται η μηνυγκίτιδα με τον αέρα. Και μιλάμε τώρα για ηλικίες 42 ετών, 19 ετών, που υποτίθεται μικρές ηλικίες. Άνθρωποι, ναι. Ή και παιδιά. Ή και παιδιά. Πολλές φορές στην δημοσιότητα ακούμε για παιδιά τα οποία μπαίνουν στην εντατική και καταλήγουν από το μηνυγκιτιδόκοκο. Θέλει προσοχή λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο COVID, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας εκεί. Ναι, είναι τελείως διαφορετικού είδους απειλή αυτή, γιατί σας είπα, μεταδίδεται πιο δύσκολα. Υπάρχει εμβόλιο το οποίο πρέπει να γίνεται. Είναι τελείως διαφορετικού είδους απειλή, αλλά απειλή. Όχι όμως τις ίδιες εμβέλειες. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι καλή επιτυχία. Τις επόμενες ημέρες και σε πολιτικό πάνελ να περιμένετε πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα το πω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γράψετε, δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε, αλλά χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να συνδράμουν, να συνεισφέρουν και στην Ευρωβουλή να μπορούν να μιλήσουν, να παράξουν έργο, να μπορούν να νομοθετήσουν, να μπορούν να κατευθύνουν ανθρώπους της αγοράς, επιστήμονες που να έχουν όρεξη για δουλειά. Και ξέρετε, έχει πει ένας άνθρωπος, ένας φίλος, κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ συχνά και με την Σοφία την Καλάνη. Η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη την πολιτική. Κρατήστε το. Αυτοί που έχουν ανάγκη την πολιτική, δεν τους χρειάζεται η πολιτική. Το κάνουν για τον εαυτό τους. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.